Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τον τρελό. Τη Σπυροπουλιάδα. Τρελό χαμό με τη Σπυροπουλία, πες μας. Ναι, πάμε λίγο εδώ στη Λούρου. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχει γίνει πραγματικά ο κακός χαμός. Έχουν μπλεχτεί όλοι από όλα τα κανάλια. Και πάμε πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την Τίνα Μεσαροπούλου. Ναι. Η οποία βγήκε και είπε για τη Σπυροπούλου, λέει ότι το είχε καταλάβει ότι όλο αυτό που είχε κάνει ήταν λάθος και όλα αυτά που κατά καιρούς, ας πούμε, ακουγόντουσαν για αυτή. Και έφτασε στο σημείο να πάει στο Survivor, να κυλιστεί, λέμε, στη λάσπη, προκειμένου να ξεπλύνει όλο αυτό το πράγμα που είχε από πάνω της. Και μετά από τόσο καιρό ξαναβγαίνει πάλι στην επιφάνεια. Ναι. Να την ακούσουμε τι είπε, γιατί είναι όλα σήμερα. Όλοι λένε από κάτι σήμερα. Επειδή είδα την αναπαραγωγή χθες και του δικού μας σχολιασμού και άλλων ανθρώπων που μίλησαν, η άποψή μου έχει πραγματικά ως εξής, γιατί το σκέφτηκα πάρα πολύ. Είσαι στην πιο ωραία φάση της ζωής σου. Έχεις παντρευτεί τον άντρα που αγαπάς. Ό,τι και αν έκανες στο παρελθόν, το έχεις δουλέψει μέσα σου, ενδεχομένως κατ' ιδίαν έχεις ζητήσει συγγνώμη και που πρέπει, τα έχεις κλείσει τα κεφάλαια. Πρέπει να εστιάσεις αυτή την όμορφη σχέση που έχεις, στο μεγάλο δώρο που σου έχει φέρει ο Θεός, σε έχει ευλογήσει με ένα μωράκι στην κοιλίτσα σου. Περιμένεις να το κρατήσει λίγους μήνες αγκαλιά. Τώρα τι 3 η ώρα το πρωί κάθεσαι. Μα πήγε. Και μπαίνεις στη διαδικασία να βγάλεις τους σκελετούς από την ντουλάπα του παρελθόντος. Να συζητήσει. Όταν άνοιξε τα ορμόνες σου, ζήτα από τον Βασίλη να πας φέρνει τον μπούρεκο. Πήγε ρε παιδιά, έφτασε μέχρι τον Άγιο Δομήνικο. Πάλι ο Βασίλης να κυλιστεί στη λάσπη. Για να μην μαλλιοτραπηθούν. Να αλλάξει. Θα πάει ο Βασίλης 3 ώρα την νύχτα. Ήρωας ο Βασίλης. Λέω, έφτασε μέχρι τον Άγιο Δομήνικο να κυλιστεί στη λάσπη. Να υποφέρει, να πεινάσει. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Για να ξεπλύνει από πάνω της όλο αυτό το πράγμα που την είχε κατακλείσει. Την ίδια, δεν ξεπλύνει. Και είναι μια εικόνα πιο συμπαθή στον κόσμο. Το κατάφερε, το πέτυχε, δεν συζητούσε κανείς γι' αυτό. Και πέρασαν χρόνια, είχε μείνει σε ένα μικρό κουτάκι. Σου δόθηκαν ευκαιρίες. Πρόσεξε. Όπως όλοι έχουμε κάνει πράγματα. Σου δόθηκαν ευκαιρίες. Τα οποία δεν θέλουμε να τα συζητάμε. Που ενδεχομένως πολλές φορές και επαγγελματικά υπήρχαν και άλλες γυναίκες του χώρου, κοπέλες παρουσιάστριες. Που να μην τις έχουν πάρει και να είχαν και περισσότερα τα προσόντα να την πάρουν από σένα. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, η Κωνσταντίνα δεν ήταν ποτέ μια καλή παρουσιάστρια. Εξελίχθηκε και δεν ξέρω αν έγινε ποτέ καλή παρουσιάστρια. Εξέλιξε αυτό που είχε γίνει καλύτερα από αυτό που ήταν. Μπορεί και να μην άξε. Μπες περιπτώσει, υπήρξαν κανάλια που τους έδωσαν και μετέπειτα ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, τι θες και τα ψάχνεις όλα. Εγώ που έχω φάει 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και πραγματικά το στομάχι μου έχει γυρίσει 150 φορές ανάποδα, ξέρετε τι σκέφτομαι. Κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Δηλαδή, ειλικρινά, οι άνθρωποι που είχαν την ευλογία να βρουν ένα στήριγμα και να μπορέσουν να σταθούν σε αυτόν τον τρικυμιώδη χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ας σιωπήσουν να μιλήσουν και οι άλλοι που με τον ιδρώτα του προσώπου τους και γονιπετής. Ανέβηκαν το Γολγοθά. Οποιοδήποτε στήριγμα και να έχεις. Έλα τώρα. Οποιοδήποτε στήριγμα και να έχεις. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Είναι ένας χώρος που πολλές φορές. Εγώ δεν θα σου μιλήσω για τα κανάλια, ακόμα και στις εφημερίδες. Για να μπεις και για να μπεις μέχρι κάποια χρόνια, έπρεπε κάποιον να σε βάλει δόκιμη σε μια εφημερίδα. Βρε, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα. Αν δεν είχες εσύ ξενίστα, τα προσόντα το τι να μετεξελιχθείς, τι... μπράβο, να μετεξελιχθείς και να πάρεις την ευκαιρία. Κακοπληρωτές, το τι χρεωστούμε, να... πλάκα μου κάνετε τώρα. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά στη συνέχεια αυτό τώρα... που λέει η Τίνα, και να έχεις γνωστό, είτε είναι κουμπάρος, είτε φίλος, στην κορώνη. Είτε σύντροφος, είτε μπάρμπα στην κορώνη, κάποιος θα σε τοποθετήσει σε μια δουλειά. Μαγιά σου, και αλλά μην γκρινιάζει εσύ και δεν γκρινιάζει ο άλλος που έχει φάει τα νιάρα του. Εγώ μπορεί να μην είχα την τύχη να με ευνοήσει ένας κουμπάρος ή ένας σύντροφος, αλλά έτυχε ας πούμε, να με ευνοήσει η Ζήνα Κουτσελίνη, Κυράνια Ματαφιά, λέω δύο από τις γυναίκες διευθύντριες που είδαν κάτι σε μένα. Θέλω να πω ότι όποιος κι αν σε εμπιστευτεί ή σε βάλει για οποιονδήποτε λόγο σε μια δουλειά, αν δεν αξίζεις και δεν έχεις τα προσόντα, όσο κι αν σε πιστεύει, όσο κι αν σε βοηθήσει, όσο κι αν σε πρημοδοτήσει, δεν θα καταφέρεις να. Και τη Φωτεινή, παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαι αυτή που θα υποστηρίξει τη Φωτεινή, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι τη Φωτεινή γίνεται παρουσιάστρια. Θα μπορούσε, γιατί να μην γίνει. Μα παιδιά, εσάς γιατί ήταν να... αφού είχε γιατί λοιπόν. Και μαζί ήταν. Αφού είχε λοιπόν αυτή τη γνωριμία, γιατί δεν την έκανε παρουσιάστρια. Γιατί δεν, δεν την έκανε παρουσιάστρια ένα πολύ μεγάλο μισθό. Διάβασα... Να έχει να κάθεται. Δεν πρόλαβε να την κάνει. Διάβασα 9 χρόνια και δεν πρόλαβε και στην παντοδυναμία του πατέρα. 9 χρόνια. 9 χρόνια και ήταν φίλος. Ήταν στην παντοδυναμία του πατέρα. Η Φωτεινή ήταν στον Α 9 χρόνια. Βέβαια.